είναι ο καφές ελληνικός. Είναι πάρα πολύ. Δεν έχω πια ακόμα, γιατί εγώ δεν μπορώ να καίει πολύ. Θέλω να είναι λίγο, λίγο ελαφρώς χλιαρό. Είναι στη σωστή θερμοκρασία, δεν καίει. Δεν ξέρω, εγώ όταν τον φτιάχνω στο χέρι καίει και περιμένω πάντα λίγο. Ενώ με αυτό όχι, δεν όχι, αντέχει. Είναι πολύ ωραίο. Καλώς. Γιατί λέτε τώρα. Μπράβο, παιδιά. Τι ρουφάς, ρε έχει παιδί μου. Γίνει ο καφές μεγάλη πιστεύει. Ωραίο να βρούμε μαύρη τρύπα. Ρουφάει ρε παιδί μου άνθρωπο. Τι να τον κάνουμε αφού τον ξέρει. Είναι της ηλικίας. Έτσι πίνε το καφέ. Ρε, για καλό είναι δεν το ρουφίξεις πώς θα το πιει. Πολύ ωραίο είναι παιδιά. Πιείτε καφεδάκι πραγματικά. Τώρα όσο θα τον έχουμε εδώ πέρα το φίλο μας τον κάνει πολύ ωραία. Γιατί το πατάει ωραία το κουμπάκι. Καλά μην είχε και σωστό καφέ και θα σου λέω αν θα βγαίνει ωραίος ο καφές. Διότι πάνω απ' όλα είναι τα υλικά. Το δάχτυλο, αλλά αν δεν έχετε καλά υλικά. Είναι ελληνικός καφές Νουμίδης Παπαγάλος. Το καλύτερο. Ακριβώς. Το καλύτερο είναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολλές παραγγελίες από τα κορίτσια πάνω στο κοντρόλ. Μήπως να ανέβεις να τις πάρεις και να κατέβεις να τις φτιάξεις. Είσαι και μικρό παιδί τρέχοντας τα πα. Τσάκπα! Εννοείται. Λάστιχο το Χρυσταράς. Πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι να ευχαριστήσουμε τον Νουμίδη Παπαγάλο και κρατάμε και τον Χρήστο για όλη την εβδομάδα να ευχαριστηθούμε καφέ. Άντε στην υγεία μας. Όμηρος ο Χρήστος. Σιγά, έτσι, μην το πας φυρικτό. Μην το πας φυρικτό. Ποτέ το φυρικτό. Φοβάμαι να το πούμε. Καλά, ρε. Τι φοβάσαι, και λέω, σου έχουν πει ποτέ. Όχι τώρα, παιδάκι μου, πού να βρει. Παλιά στα χωριά. Τώρα που να βρει. Για ρώτα καμία στο κοντρόλ, θα σου πει αμέσω που να βρει. Μα καρπώνησε όλα, μα έχει βάλει τα και από εδώ μπορεί να πάθω. Τα μάθησε, έχει και στη γειτονιά σου. Εγώ θέλω όχι, μην μπλέξει. Και τώρα που πίνουμε τσιωρέ το καφεδάκι μας, ρε Κάθριν, καταρχήν πάλι μου αρέσει το μαλλί σου. Κράτησε το.